Νέο ρωσικό ξέσπασμα. Να αφανίσουμε το Κίεβο, την Βαρσοβία και το Βερολίνο με πυρηνικά, ζήτησε ο Σολοβιόφ. Τρόμαξαν οι Ουκρανοί. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συζήτησης με άλλους Ρώσους αναλυτές, ο Σολοβιόφ μίλησε για τον πόλεμο στην ρωσική επικράτεια, σύμφωνα με ένα σύντομο μεταφρασμένο βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter ο Αντών Χερατσένκο, υφυπουργός εσωτερικών της Ουκρανίας. Το Μπελγκορότ βομβαρδίζεται, δήλωσε ο Σολοβιόφ. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν αναφέρονταν σε μια βόμβα που έπεσε στην ρωσική πόλη, την οποία λίγο αργότερα ο ρωσικός στρατός δικαιολόγησε ως δικό του ατύχημα, αφού έπεσε από ρωσικό αεροσκάφος. Έπειτα μίλησε για τους βομβαρδισμούς στο Ντονιέτς, αφού το Σεπτέμβριο του 2022 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την προσάρτηση της περιοχής στην Ρωσική Ομοσπονδία μαζί με άλλα κατοχικά εδάφη όπως η Χερσόνα, το Λουγκάνσκ και την Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τον Σολοβιόφ, ο οποίος είναι και γνωστός παρουσιαστής και προπαγανδιστής στη Ρωσία, οι ρωσικές πόλεις που βομβαρδίζονται δίνουν στη Μόσχα το δικαίωμα να βομβαρδίσει τις πρωτεύουσες της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Γερμανίας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταστραφεί το Κίεβο, η Βαρσοβία, το Βερολίνο, είπε ο Σολοβιόφ σύμφωνα με την μετάφραση του Χερατσένκο. Άλλοι καλεσμένοι στην εκπομπή τον διέκοψαν γρήγορα, τονίζοντας πως αυτές οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα μπορούσαν να καταστραφούν χωρίς την χρήση πυρηνικών όπλων. Άρα, δεν σας αρέσει η λέξη πυρηνικά, απάντησε ο Σολοβιόφ. Δεν σας πειράζει να τις καταστρέψουμε, αλλά δεν θέλετε να χρησιμοποιούμε την λέξη πυρηνικά. Εντάξει, δεν σας αρέσει, αλλά εμένα μου αρέσει. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε πως ο Σολοβιόφ παραπληροφορεί με διαταγές του Κρεμλίνου, ενώ σε μια αμερικανική περσινή λίστα Ρώσων προπαγανδιστών, ο Σολοβιόφ αναφέρθηκε ως πιθανόν ο πιο ενεργός προπαγανδιστής του Κρεμλίνου σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.